Κύριε Σκουντάκη, έλεγα πριν από λίγο ότι είσαστε ο καθήλυν αρμόδιος να μας μεταφράσετε αυτό το οποίο κυκλοφορεί και λέει ότι, ξέρετε, από τη μία υπάρχουν σαφέστατα οι ελλείψεις φαρμάκων ή συνεχίζονται οι ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος αυτή την ώρα. Αλλά από την άλλη λένε ότι Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, σας ζητώ συγγνώμη, ότι υπάρχουν μέτρα και μάλιστα εστιάζουν, λέει, σε 4 μέτρα, γιατί με αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν μπορούν να καλύψουν την εφοδιαστική αλυσίδα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε φάρμακα και για την προάσπιση κυρίως της προστασίας της δημόσιας υγείας. Τι είναι αυτό που τρέχει και δεν το ξέρουμε, για πείτε μας, αν ξέρετε εσείς. Κοιτάξτε, ο ΕΟΦ, έστω και καθυστερημένα, αποφάσισε να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, λαμβάνοντας 4 μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων. Είναι 4 μέτρα τα οποία έχουμε επισημάνει από το χειμώνα, μην σας πω και από πέρυσι το φθινόπωρο, σε σχέση με τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία και τα αρμόδια όργανα όπως είναι ο ΕΟΦ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Έστω και αργά, λοιπόν, ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε. Παίρνοντας 4 μέτρα, τα οποία θα δούμε βέβαια στην πράξη κατά πόσο θα βοηθήσουν. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν. Σίγουρα όμως δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα των ελλείψεων. Το πρόβλημα των ελλείψεων είναι πολύ παραγωγικό. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Και αυτό που έχουμε επισημάνει επιπλέον, σαν φαρμακευτική σύλλογη, είναι ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει μια αναθεώρηση της όλης πολιτικής που αφορά την αγορά του φαρμάκου σε όλη την Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, οι οποίες δεν είναι ευίωνες. Σίγουρα θα έχουμε και στο μέλλον παρόμοια προβλήματα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, όπως τώρα ο ΕΟΦ, κατόπιν εορτής, να προσπαθεί να επιλύσει τις δύσκολες αυτές τις καταστάσεις. Η πηγή του κακού πάντα, αυτό που σας είχα ακούσει να μου λέτε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι αποφάσισαν να βγάλουν εκτός ευρωπαϊκού εδάφους τα εργοστάσια παραγωγής πρώτων υλών. Ένας από τους λόγους που έχουν οδηγήσει στα προβλήματα είναι και αυτό. Η Ευρώπη και η Αμερική σε μεγάλο βαθμό, έχοντας κατά νου να αυξήσουν τα κέρδη τους οι φαρμακοβιομηχανίες, αποφάσισαν να στραφούν σε αγορές χαμηλού κόστους, Κίνα, Ινδία, Ρωσία, έτσι ώστε να μειώσουν τα κόστη της παραγωγής των φαρμάκων. Μετέφεραν λοιπόν εκεί πέρα πάρα πολλές παραγωγικές μονάδες και όταν προέκυψε η καραντίνα με όλα τα συνακόλουθα προβλήματα που προκάλεσε, η Ευρώπη και η Αμερική σε μεγάλο βαθμό μείνανε χωρίς φάρμακα, επειδή ακριβώς η Ινδία και η Κίνα δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν ή δεν ήθελαν να ανταποκριθούν στη ζήτηση των φαρμάκων. Πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω ότι υπάρχει συζήτηση, έχει ανοίξει η συζήτηση, τουλάχιστον μεταξύ των φαρμακοποιών και των θεσμικών τους οργάνων υπάρχει εδώ και πολύ καιρό αυτή η κουβέντα, να δούμε πώς θα επιστρέψουμε κάποιες από τις παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της παραγωγής και να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Και τα φάρμακα, όπως η ενέργεια, όπως τα όπλα, δυστυχώς θα αποτελέσουν στο μέλλον ένα προϊόν το οποίο θα αποτελέσει, θα είναι λόγος ανταγωνισμού και πίεσης που θα ασκήσουν μεγάλες δυνάμεις μία στην άλλη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά της και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, η οποία έχει πολύ σημαντική φαρμακοβιομηχανία, φέρνοντας καταρχήν τις παραγωγικές μονάδες στην Ευρώπη και διαφυλάσσοντας με τον καλύτερο τρόπο την παραγωγή των βιομηχανιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ωραία. Ανταγωνισμός του μέλλοντος αυτός, όπως είπατε. Λοιπόν, για να δούμε αυτά τα 4 μέτρα. Ποια είναι, βάσει των προτάσεών σας, γιατί είπατε ότι επιτέλους έστω και αργά ανταποκρίθηκε στις προτάσεις των φαρμακευτικών συλλόγων. Ένας από τους λόγους που δημιουργούν ελλείψεις στην χώρη αγορά είναι οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει θεσμοθετημένη η ελεύθερη διακύλυση των αγαθών. Μέσα σε αυτά τα αγαθά συμπεριλαμβάνονται και τα φάρμακα. Με κάποιες βέβαια εξαιρέσεις που δίνουν την δυνατότητα σε τοπικές κυβερνήσεις, χώρες, να ρυθμίζουν ή να αποκλείουν αυτές τις εξαγωγές σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα δημόσιας υγείας. Το πότε δημιουργείται τώρα πρόβλημα δημόσιας υγείας από την έλλειψη ενός φαρμάκου είναι ένα δύσκολο
ζητούμενο, πώς μπορεί να το προσδιορίσεις, πώς μπορεί να το ορίσεις. Εξάλλου, ακόμα και αυτό που λέμε έλλειψη φαρμάκων επιστημονικά ή νομικά δεν είναι θεσμοθετημένο, δεν είναι καταγεγραμμένο πώς ακριβώς μπορούμε να το ορίσουμε. Όπως και να έχει, ο ΕΟΦ αυτή τη στιγμή αποφάσισε να προχωρήσει σε κάποιο περιορισμό των εξαγωγών που κάνουν οι εταιρείες, εδώ πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό, και οι φαρμακοαποθήκες, φαρμάκων τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα για να καλύψουν την χώρια ζήτηση. Εν τέλει, λόγω πολύ φθηνής τιμής στην Ελλάδα, εξάγονται ακριβώς επειδή υπάρχει οικονομικό κίνητρο σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργώντας έτσι έλλειμμα ελλείψης εδώ στην χώρα μας και μη ικανότητα των φαρμακοποιών να καλύψουν τις συνταγές των συμπολιτών μας. Άρα λοιπόν, απαγόρευση εξαγωγών. Κύριε Σκουντάκη, ωραία, έλεγχος εξαγωγών για φάρμακα τα οποία επιλέγονται, για φάρμακα τα οποία παρουσιάζουν ήδη ελλείψεις ουσιαστικά, έτσι. Ακριβώς, από τη στιγμή που δοθεί βέβαια και η δυνατότητα στα φαρμακεία θεσμικά ή στους συλλόγους να δηλώνουν και αυτά ελλείψεις, γιατί αυτή τη στιγμή εμείς σαν φαρμακοποιοί δεν μπορούμε να δηλώνουμε ελλείψεις, μπορούμε μόνο μέσα σε μια πλατφόρμα του ΕΟΦ να δηλώσουμε σαν ατομικό φαρμακείο ο καθένας ότι υπάρχει πρόβλημα, ναι, με κάποιο φάρμακο. Θα έπρεπε τα φαρμακεία να συμμετέχουν στην δήλωση των ελλείψεων με πιο οργανωμένο και πιο θεσμικό τρόπο, γιατί είναι ακριβώς εκεί που φαίνεται η έλλειψη. Δεν φαίνεται στις εταιρείες, στις αποθήκες. Φαίνεται όταν δεν μπορείς να εκτελέσεις τη συνταγή του ασθενή. Επομένως, τα φαρμακεία θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα δήλωσης ελλείψεων και μέσα από αυτές τις δηλώσεις να καθορίζεται ποια φάρμακα θα απαγορεύονται, mm-hmm, να εξάγονται ή θα περιορίζεται η εξαγωγή τους ή με κάποιο τρόπο θα ρυθμίζεται η, μάλιστα, διακίνησή τους. Ωραία. Δεύτερο. Το δεύτερο μέτρο που πήρε ο ΕΟΦ αφορά την υποχρεωτική συνταγογράφηση όλων αυτών των φαρμάκων τα οποία παρουσιάζουν έλλειψη. Τι σημαίνει αυτό? Τα φάρμακα ούτως ή άλλως είναι υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, αλλά όπως ξέρετε, πολλές φορές στην Ελλάδα κάποιος μπαίνει σε ένα φαρμακείο, ζητάει ένα φάρμακο και το παίρνει χωρίς ιατρική συνταγή. Ουσιαστικά ο ΕΟΦ έρχεται τώρα και μας λέει ότι πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι λίγο οξύμορο τώρα αυτό και αντιπατικό. Αλλά από εκεί και πέρα θα το δεχτώ, ότι τα φάρμακα αυτά δεν θα μπορεί ένα φαρμακείο να τα δίνει χωρίς ιατρική συνταγή, έτσι ώστε να είναι πολύ καλύτερα ελεγχόμενη η διακίνησή τους. Γι' αυτό θα παρακαλέσω και τους συμπολίτες μου να μην είναι ιδιαίτερα πιεστικοί στα φαρμακεία όσον αφορά τα ελλειπτικά φάρμακα, να φέρνουν τις απαιτούμενες συνταγές και από εκεί και πέρα να φροντίζει ο φαρμακοποιός να την καλύπτει αυτή τη συνταγή με όποιο τρόπο μπορεί. Ωραία. Τρίτο. Τρίτο μέτρο αφορά την υποχρεωτική δήλωση των αποθεμάτων των φαρμάκων από τις φαρμακοαποθήκες. Σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει φτιάξει ο ΕΟΦ, οι φαρμακοαποθήκες αυτή τη στιγμή είναι αυτές οι οποίες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των εξαγωγών. Επομένως, είναι σωστό να δηλώνουν τα αποθέματά τους σε μια ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, την οποία θα την ελέγχει ο ΕΟΦ, και έτσι οποιοδήποτε προβαίνει σε εξαγωγές οι οποίες είναι εκτός των επιτρεπόμενων εξαγωγών, να υφίσταται και τις απαιτούμενες κυρώσεις. Ωραία, τέταρτο μέτρο. Το τέταρτο μέτρο έχει να κάνει με την υποχρέωση, τώρα αυτό βέβαια πώς θα υποχρεώσει είναι ένα ζητούμενο, των εταιριών να αυξήσουν τις εισαγωγές των φαρμάκων οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη. Εκεί τώρα ειλικρινά είναι ένα μέτρο το οποίο έχουμε. Εισαγωγής, μισό λεπτό, επειδή είπατε ότι η φαρμακοβιομηχανία υπάρχει στην Ελλάδα, υποχρέωση εισαγωγής φαρμάκων ή παραγωγής φαρμάκων? Εισαγωγής. Μιλάμε για εταιρείες οι οποίες φέρνουν φάρμακα στην Ελλάδα τα οποία παρουσιάζουν έλλειψη, τα οποία επανεξάγονται από την Ελλάδα σε άλλες τρίτες χώρες λόγω της μεγάλης διαφοράς τιμής, όπως σας είπα. Μάλιστα, και πριν. Ναι. Επομένως, θα αναγκάσει τις εταιρείες, όπως δήλωσε ο ΕΟΦ, να κάνουν περισσότερες εισαγωγές ώστε να καλύψουν τις ελλείψεις των φαρμάκων που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα τα κρατήσω αυτά. Πείτε μου τέλος, γιατί πρέπει και να σας καλημερίσω. Κύριε Σκουντάκη, αυτή την ώρα οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε φάρμακα πόσο μεγάλες είναι?
Παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές ελλείψεις σε κάποιες ειδικές κατηγορίες φαρμάκων, τα οποία κάποια από αυτά, ειλικρινά σας το λέω, έχουν εξαφανιστεί από την αγορά, δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να αλλάξουν τις αγωγές τους. Ειδικά τα τελευταία φάρμακα που έχουμε για το ζαχαρόδι διαβήτη σε ελέγξιμη μορφή, είναι απίθανο πλέον να τα βρει στα φαρμακεία. Έχουμε βέβαια ελλείψεις και σε γαστροεντερολογικά φάρμακα και σε αναπνευστικά, σε καρδιολογικά, σε αντικαρκυνικά. Όλες οι κατηγορίες φαρμάκων έχουν μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις ελλείψεις. Μάλιστα. Μα ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους ασθενείς, για τους ασθενείς που λέτε ότι πρέπει να πάνε σε άλλη επιλογή, σε άλλη φαρμακευτική αγωγή, με την βοήθεια του θεράποντος ιατρού του κάθε ενός από αυτούς, έτσι. Οι ελλείψεις των φαρμάκων προκαλούν τεράστια ζητήματα στη δημόσια υγεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δεν είναι απλά μια ταλαιπωρία, δεν μπορώ να βρω το φαρμακό μου. Έχουμε μεγάλες επιπτώσεις αρνητικές στη δημόσια υγεία. Υπάρχουν ήδη μελέτες οι οποίες γίνονται και καταγράφουν τις αρνητικές επιπτώσεις και τις ποσοτικοποιούν όσον αφορά τις ελλείψεις των φαρμάκων. Και σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε και στοιχεία τα οποία θα μας δείχνουν πόσο κακό, να το πω έτσι απλά, έχουν κάνει οι ελλείψεις φαρμάκων στην υγεία των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.